Ομιλητές. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ. Πρόκειται για μια εκδήλωση η οποία ανοίγει, μάλλον είμαι χαρούμενος εκτός από ότι το επιβάλλει η ευγένεια, ανοίγει επιτέλους μια κουβέντα για τον εναλλακτικό τουρισμό στην Αλμοπία. Άκουσα με πολύ προσοχή το φίλο μου τον Δημήτρη. Θα κάνω μια παρατήρηση πριν χαιρετήσω τους ομιλητές, γιατί μάθουμε πάρα πολλά σήμερα από εσάς. Ναι, Δημήτρη μου, εξωστρέφεια, αλλά μας λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιο είναι αυτό? Η τεχνογνωσία. Δεν την έχουμε και δεν δουλεύουμε πάνω στη βάση για να τη βρούμε. Ας μην ρίχνουμε μόνο ευθύνη στους άλλους. Έχουμε και εμείς ευθύνες όλα αυτά τα χρόνια, τις οποίες θα πρέπει να τις δούμε, να πέσουμε πάνω τους και να λύσουμε τα δικά μας προβλήματα. Παρόλο λοιπόν που το πάνελ καταξιωμένοι ομιλητές προσπάθησαν να γύρουν την πλάστικα στη Χαλκιδική, νομίζω ότι δύο εκπρόσωποι της Αλμοπίας, έτσι και ο Αλέξανδρος και ο Κυριάκος ο φίλος μου, νομίζω ότι ισορρόπησαν. Θα πρέπει λοιπόν, τελειώνοντας, να σας πω ότι τι χρειάζεται για να έχουμε την ανάπτυξη, γιατί η πολιτική, μιλάμε για ανάπτυξη φλιαρώντας, δεν δίνουμε το στίγμα, απλά και μόνο για να λαϊκίζουμε, να κερδίζουμε τις εντυπώσεις. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή να το κάνουμε συγκεκριμένο. Πώς θα γίνεται συγκεκριμένο? Όταν καταλήγουμε σε ένα μοντέλο συγκεκριμένο ανάπτυξη του τόπου, το οποίο θα αποτυπωθεί και προεκλογικά και θα ακολουθηθεί μετεκλογικά, χωρίς καμία παρέκκληση. Με την αρρωγή και τη συμφωνία και των αντιπολιτεύσεων σε κάθε επίπεδο. Όπως και κάποιοι δήμοι που είναι όμοροι, μέσα στον ίδιο νομό, θα μπορούν να συνεργαστούν πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που υπάρχουν από τα Λουτρά, από τις Καταράτες και από οποιοδήποτε έτσι, τομέα τουριστικό του νομού, να διοχετευθεί αναπτυξιακά και άρα οικονομικά σε όλο το νομό Πέλλας και κατά συνέπεια και στην Κεντρική Μακεδονία. Μεγάλο στοίχημα σε αυτή την ιστορία είναι η ιδέα, το χρήμα, να βρεθεί δηλαδή, να βρεθούν οι πόροι που θα μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, Δημήτρη, και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει εκάστοτε τοπική αυτοδιοίκηση και βέβαια σε πολύ μεγάλο βαθμό και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση. Ειλικρινά χαίρομαι, να το ξαναπώ μία φορά. Καλό σας βράδυ. Εγώ θα πρέπει να προχωρήσω, οπότε δίνω το βήμα στους επόμενους.